Στις 5 το απόγευμα της 5ης έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στις 10.30 το πρωί της ίδιας ημέρας στο ρημουλικό πλοίο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Συνολικά 8 οχήματα της πυροσβεστικής, 5 υδροφόρα και 3 βοηθητικά, με περίπου 30 πυροσβέστες, κατέφθασαν στο σημείο και έδωσαν μάχη για πολλές ώρες με τις φλόγες, ενώ ακόμη και μετά την κατάσβεση της φωτιάς, άνδρες της πυροσβεστικής έμειναν όλη τη νύχτα στο σημείο όντας σε επιφυλακή. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Κουκουλωμάτης, περιγράφει στη Δέλτα Τηλεόραση τις στιγμές αγωνίας που εκτυλήχθηκαν μέχρι να σβήσει η φωτιά. Φτάσαμε εδώ πέρα. Φλεγόταν το υπόγειο του, το κάτω μέρος του καραβιού. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στην αρχή, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί σε ένα καράβι, επειδή είναι οι πιο επικίνδυνες πυρκαγιές που πάνε στα καράβια, μαζί με τα δηληστήρια, στα καράβια είναι ότι όλο το πλοίο είναι σιδερένιο, η χώρα είναι κλειστή, δεν υπάρχουν παράθυρα να αεριστεί, το θερμικό φορτίο μεταφέρεται άμεσα και με το που ανοίγαμε την πόρτα, προσπαθούσαμε να μπούμε να ρίξουμε νερό, ερχόταν τεράστιο θερμικό φορτίο πάνω μας που μας δυσχέραινε. Μετά από πολλές ώρες μάχης, καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε σε πρώτο βαθμό το αυτόματο σύστημα κατιονισμού του ίδιου του σκάφους που έριξε την ένταση της φωτιάς και καταφέραμε να βγούμε κι εμείς. Φοβηθήκαμε να μην χάσουμε το προσωπικό μας, δηλώνει ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια για τα οποία εξέσπασε η φωτιά, με το βραχυκύκλωμα ωστόσο να είναι μία πιθανότητα. Μιλάμε για μια επιχείρηση πάρα πολύ δύσκολη, με πάρα πολύ μεγάλη δίκτυα επικινδυνότητας για αυτούς που έκαναν την επέμβαση. Φοβόμαστε να μην χάσουμε το προσωπικό μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ το προσωπικό του ρημουλκού. Μας καθοδηγούσαν στους χώρους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι κλειστοί, με τη φωτιά σκοτεινή και δεν ξέραμε να μπούμε. Και μετά από πολλές ώρες περιορίστηκε, ελέγχθηκε και κατασβέστηκε. Φυσικά για αρκετές ώρες ακόμα γινόταν καταβροχή του σκάφους, γιατί υπήρχε ένα θέμα με τα μέταλλα που έπρεπε να ψύχονται για να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά το σκάφος. Έμεινε προσωπικό της υπηρεσίας όλο το βράδυ εδώ για λόγους επιφυλακής και φύλαξης με 2 οχήματα. Και όπως βλέπετε μέχρι τώρα και κάποιες ώρες ακόμα θα παραμείνουμε εδώ πέρα. Ελέγχουμε κάθε τόσο το σκάφος για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ασφάλεια για το ίδιο το σκάφος, για το πλήρωμα, για όλους. Ξέρουμε τα αίτια πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αλλά το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης αυτή τη στιγμή κάνει την έρευνά του. Έχει εισέλθει μέσα, έχει φωτογραφίσει, αυτή τη στιγμή κάνει δικιά του έρευνα. Και θα περιμένουμε τα στοιχεία που θα δώσουν τα παιδιά. Οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής έκαναν πολλούς ελέγχους έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος στο πλοίο. Το προσωπικό είχε ήδη βγει όλο από το σκάφος, είχε κάνει καταμέτρηση πάνω στο σκάφος, δεν ήταν κανένας εγκλωβισμένος. Αυτό ήταν και το μεγάλο μας άγχος όταν φτάσαμε εδώ, άμα υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Θα ήταν ακόμη πιο πολύ θα δυσχέρινε το έργο μας. Και όπως σας είπα και κατά την κατάσβεση, ήταν τόσο επικίνδυνο να μην εγκλωβιστεί κάποιος μέσα, που ήταν εκεί περισσότερη προσοχή μας. Να κάνουμε μια κατάσβεση, αλλά μεγάλη προσοχή, μην χάσουμε κάποιο από το προσωπικό μας, όπως και από το προσωπικό φυσικά του ρημουλκού. Ήταν το μεγάλο μας άγχος. Γι' αυτό και οι έλεγχοι τόσο πολύ σε όλους τους χώρους του πλοίου, έτσι. Ναι, γίνανε διπλή και τριπλή έλεγχοι συνεχής, ακόμα και τώρα το πρωί. Δεν στο κρύβω ότι εγώ έψαχνα ακόμα, μήπως ξεχάστηκε κάποιος που δεν ήξερε το σκάφος. Που όταν ήρθαμε το σκάφος, ανέφερε, είμαστε όλοι εδώ, είμαστε αυτοί. Πλέον αυτό που μένει είναι να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια από τα οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά και να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στο πλοίο.